δυνάμει και αισιοδοξία γεμίζουν τα πνευμόνια μας σήμερα. Και αυτό οφείλεται στην επιτυχία της σημερινής απεργίας. Νέκρωσαν οι χώροι δουλειάς, τα εργοστάσια, τα γιαπιά, τα τηλεφωνικά κέντρα, τα εμπορικά, οι αποθήκες και οι μεταφορές. Κάθε ώρα που περνάει με τη δράση των σωματείων πληθαίνουν οι χώροι δουλειάς που υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στο τερακούρκημα της κυβέρνησης. Μεγαλώνει ο κατάλογος όσων φωνάζουμε «Απορρίπτετε το νομοσχέδιό σας». Έχουμε κάνει ήδη πολύ δρόμο μέχρι σήμερα. Περιοδίες, γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις μέσα σε χώρους δουλειάς και σε γειτονιές για να φτάσουμε στη σημερινή επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση που αποτελεί συνέχεια του αγώνα της απεργίας της 6 του Μάη, των μεγάλων συλλαλητηρίων στις 3 του Ιούνιου των εργατικών σωματείων μας ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Φροντίζουμε το νομοσχέδιο που ξεκίνησε να συζητάνε να πάρει απάντηση αντάξια των ανατροπών που φέρνει. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, είναι σπουδαία νίκη που με τη δική μας δράση δεν μάσησαν οι εργαζόμενοι από το περιτύλιγμα που έβαλε η κυβέρνηση στην αφόπλακα των δικαιωμάτων μας. Όλο και περισσότεροι πλέον ξέρουν πως αυτό που ο Χατζηδάκης ονομάζει ελευθερία στον εργάσιμο χρόνο είναι σκλαβιά 24 ώρες το 24ωρο για τον εργαζόμενο. Η τετράωρη εργασία είναι 10 ώρα για εβδομάδες χωρίς ξεκούραση. Το δικαίωμα στην εργασία είναι η απαγόρευση στο δικαίωμα για διεκδίκηση. Και αυτό είναι το μεγάλο μας καθήκον. Οι εργαζόμενοι να μάθουν από τα σωματεία τους τι πραγματικά τους περιμένει. Τα ίδια τα σωματεία μετατρέπονται σε οργανωτές της απάντησής μας, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε χώρο δουλειάς, για να δείξουμε στην εργοδοσία πως καλά κάνει και φοβάται την οργανωμένη αντίδραση της εργατικής τάξης. Για να ανοίξουμε τον δρόμο του αγώνα στους συναδέλφους μας που προβληματίζονται, ανησυχούν, αλλά ακόμα φοβούνται να κάνουν το βήμα της οργάνωσης στο σωματείο τους. Ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους, σε αυτούς που μπήκανε στη δουλειά με τα δικαιώματά τους ήδη κουτσουρεμένα, που έχουν ζήσει στην καμπούρα τους τι σημαίνει δουλειά την Κυριακή χωρίς ανάσα, που ξέρουν τι σημαίνει ευέλικτη εργασία, με τη σεζόν το καλοκαίρι και ανεργία το χειμώνα, με τα τετράωρα, με τις συμβάσεις ακόμα και μερικών ημερών, δηλαδή σε αυτούς που ζήσανε τα προεόρτια από τους νόμους των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και άλλων δειγμάτων αστικής διαχείρισης, στο όνομα της ανάπτυξης, της κανονικότητας, της ανταγωνιστικότητας, βρήκανε κι άλλες φανταζή λέξεις για να περνάει η κάθε κυβέρνηση μέτρα αντιλαϊκά, που παρά τις όποιες διαφωνίες και παρουσίαζαν ότι δεν προλάβαινε να κάνει μια κυβέρνηση, το συνέχιζε η επόμενη, ακριβώς από εκεί που το είχαν αφήσει. Έτσι και σήμερα η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την επίθεση, μετατρέποντας τον εργαζόμενο σε ζόμπι που θα δουλεύει όσο χρειάζεται ο εργοδότης για τα κέρδη του. Γιατί αυτός είναι ο κόσμος που ονειρεύονται. Ένας κόσμος με εμάς που παράγουμε τα πάντα, να ζούμε με ψίχουλα, να σακατεύουμε τη σωματική και ψυχική υγεία μας στη δουλειά, για να συνεχίσουν τα παράσιτα την ανάπτυξή τους. Το νομοσχέδιο σημαδεύει στην καρδιά. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να παράγει περισσότερο πλούτο σε μια ώρα, σε μια μέρα, με ό,τι ευελιξίες προϋποθέτει αυτό, και θα πρέπει να παίρνει όσο το δυνατόν λιγότερα πίσω από τον πλούτο αυτό. Ίσα για να στέκεται όρθιος για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε ούτε εμείς, ούτε πολύ περισσότερα τα παιδιά μας να ζήσουμε σε τέτοιο κόσμο. Γιατί σήμερα μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο, με μεγαλύτερη ασφάλεια, πιο ξεκούραστα. Γιατί σήμερα μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, αφού παράγεται αφάνταστος πλούτος από τα χέρια μας και το μυαλό μας. Σήμερα μπορούμε να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την οικογένειά μας, τους φίλους μας, για να αθλούμαστε, για να διασκεδάζουμε. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζήσουμε πολύ καλύτερα. Δεν θα χαρίσουμε αυτή την προοπτική για να βλέπουμε τα μονοπόλια να ανακοινώνουν επενδύσεις και κέρδη, να στείλουν πολέμους για να μεγαλώνουν το κομμάτι τους στο μεγάλο του φαγοπότη. Ξέρουν πολύ καλά πως με το οργανωμένο εργατικό κίνημα θα έχουν πολύ κακά ξεμπερδέματα. τρέχουν την απάντηση των εργατών και παίρνουν τα μέτρα τους. Ζητάνε απεργία χωρίς απεργούς, με προσωπικό ασφαλείας που θα εξασφαλίζει πως η οικονομία, δηλαδή τα κέρδη τους, δεν θα χάνονται ούτε μια μέρα. Ποινικοποιούν το δικαίωμα των εργατών να περιφρονούν τις απεργίες τους, μιλώντας για ιερό δικαίωμα στην εργασία. Από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε την απόφαση της κυβέρνησης και των δικαστηρίων που αποφάσισαν να κηρύξουν παράνομη και καταχρηστική την απεργία των αυτοεργατών στο λιμάνι του Πειραιά. Τους λέμε πως δεν θα περάσει αυτή η επίθεση. Σε αυτή την επίθεση βέβαια οι καλύτεροι τους φίλοι, οι σύμμαχοί τους αποδεικνύονται για ακόμα μια φορά πως είναι οι ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Γελοιότητες αποκάλεσε την απεργία στις 26 του Νοέμβρη ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Αναποτελεσματικές και αναχρονιστικές τις αποκάλεσε σε άλλες στιγμές. Βρήκαν καλά σε ένα νομοσχέδιο που καθιερώνει τη δεκάωρη εργασία και το φακέλωμα των εργαζομένων. Κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχοντας μπροστά τους το ταμπελάκι κοινωνικός εταίρος και στο πρόσωπό τους την κουκούνα του Δήμιου. Και τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι, που οι χώροι δουλειάς βράζουν, τώρα που η εργατική τάξη πήρε την υπόθεση της οργάνωσης του αγώνα στα χέρια της, πήγαν την τελευταία στιγμή να βάλουν πουλότο στους αγώνες, παίζοντας το παιχνίδι με τις ημερομηνίες. Ο μεγάλος ουσκαϊνός είναι μη τυχόν και δεν έχει τη δικιά της υπογραφή το νομοσχέδιο. Μη τυχόν και οι εταίροι τους, τα αφεντικά και η κυβέρνηση τους αφήσουν στην απέξω. Μας λένε πως το νομοσχέδιο θέλει βελτιώσεις και συζήτηση. Πως ανάπτυξη με εξαθλιωμένους εργάτες δεν γίνεται. Αυτό είναι και το σύνθημά τους. Σε ποιους τα λένε αυτά? Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται πατάει στην ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση της εργατικής τάξης μέσα από την εντατικοποίηση, την αύξηση της φτώχειας, τη μείωση του εργατικού εισοδήματος, του ξυλώματος βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης ώστε να εξασφαλίζεται η κερδοφορία του κεφαλαίου. Ό,τι ακριβώς συνέβη την περίοδο της πανδημίας, στα εργοστάσια τροφίμων, στις αποθήκες και στα σούπερ μάρκετ, ό,τι γίνεται και γινόταν τα προηγούμενα καλοκαίρια, στα υπερπολιτελή ξενοδοχεία, δουλειά για τον εργαζόμενο ούλιο με νύχτα, χωρίς ρεπό, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς δικαιώματα. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετεί η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Ρόλο έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν διάφορες δίθεν ακομμάτιστες δυνάμεις. Μιλούν για μεγάλους αγώνες, ενώ λείπουν από κάθε μάχη. Τολμάνε να συμποφαντούν την προσπάθεια εκατοντάδων σωματείων να απαντηθεί όπως πρέπει η επίθεση που δεχόμαστε. Προσπάθησαν να κάνουν ό,τι και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, να διασπάσουν το ενιαίο απεργιακό κλίμα. Τολμάνε να βάζουν στο στόμα τους αυτούς που με τη δράση τους φροντίζουν υπάλληλοι των εργαζομένων να στοχεύει στον πραγματικό ένοχο, που δεν επέτρεψαν να περάσει στο κίνημα η λογική που θα λογαριαστούμε μετά, ο φόβος στην μυρολατρία, η λογική της αναποτελεσματικότητας. Και τα λένε αυτοί, οι νεροκουβαλητές τη μιας ή της άλλης κυβέρνησης, αυτοί που ταΐζουν ψεύτικες ελπίδες στο λαό, πως με την αλλαγή κυβέρνησης ή υπουργών τα πράγματα θα καλυτερέψουν. Είναι τουλάχιστον επικίνδυνη η στάση τους. Τους είδαμε και πριν λίγες μέρες σε σωματείο των αυτεργατών του Πειραιά, στο οποίο ο πρόεδρος του προέρχεται από αυτές τις δυνάμεις. Η μετατροπή της απεργίας διαρκείας στη στάση εργασίας, η αποκοπή του σωματείου από το απεργιακό μέτωπο που χτίζεται κόντρα σε θεούς και δαίμονες, παίρνει τη μιζέρια, την ητοπάθεια και την μυρολατρία, συναδέλφους και συνάδελφοι. Και ένα παραπάνω, δίνουν χώρο στα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας να πετάνε λάσπη στις ταξικές δυνάμεις, σε όσους πραγματικά μπαίνουν μπροστά για την οργάνωση του αγώνα, με αιτήματα που θα αγκαλιάζουν όλο το λαό. Φυσικά δεν τους πέρασε και τους λέμε δεν πάτε να μαζέψετε καμιά εννιά, γιατί η εργατική τάξη έχει αποδείξει πως δεν τρώει του πρόχορτο. Το απεργιακό μέτωπο που έχει ξεγυθεί σαν κύβαρο στους δρόμους αυτές τις μέρες δεν θα σταματήσει αν δεν καταργηθεί το νομοσχέδιο. Αυτή η απάντηση έρχεται από τους χώρους δουλειάς, από τα σωματεία. Αυτό το νομοσχέδιο δεν βελτιώνεται, δεν διορθώνεται, καταργείται. να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο τερατούργημα, να καταργηθούν οι ενεργατικοί νόμοι των τριών μνημονίων που έχουν επιβάλει για τον καρδιασμό της εργοδοσίας μια εργασιακή ζούγκλα. Ζητάμε αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, κοινωνικές παροχές, 7ωρο, ευθύμερο, 35ωρο. Να ψηφιστεί η επικυροποιημένη πρόταση νόμου των 530 σωματείων. Αυτή είναι για μας η κόκκινη γραμμή, τα ελάχιστα που απαιτούνται σήμερα για να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτά τα αιτήματα, συνάδελφοι. Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Ξανά στη μάχη για νέα αγωνιστική, ακόμα πιο μαζική και δυναμική απάντηση τις επόμενες μέρες. Όσο η κυβέρνηση μαζί με τους συμμάχους της θα επιμένει για την ψήφιση του νομοσχεδίου, τόσο η εργατική τάξη και τα σωματεία της θα δυναμώνουν τον αγώνα. Είναι ώρα κλιμάκωσης και ανατροπής. Αυτό το μήνυμα πρέπει να φτάσει παντού. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Από αύριο κιόλας οργανώνουμε άμεσα γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις, περιοδίες στους σωματείων, στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές, για να φτάσουμε σε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη. Μπροστά στην επίθεση που δεχόμαστε δεν περισσεύει κανείς. Όλες και όλες στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, της οργάνωσης του αγώνα. Εμείς αποφασίζουμε για τις ζωές μας. Αυτό το νομοσχέδιο χωράει μόνο στα σκουπίδια. Στη συνείδησή μας η ανατροπή του. Τώρα απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση και προετοιμασία για το νομοσχέδιο αυτό. Πρέπει να που θα τεθεί σε ψήφιση τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Τώρα να κάνουμε τη νύχτα μέρα για να ενημερώσουμε και να οργανώσουμε όλη την εργατική τάξη. Αποτελεσματικός είναι ο αγώνας των εργατών, η οργάνωσή τους, οι υπάλληλοι στο χέρι των αντίπαλών μας. Αναποτελεσματικό είναι να περιμένουμε από μια εναλλαγή κυβέρνησης, από την ανάπτυξη των καπιταλιστών, ότι θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Τα πράγματα αλλάζουν και γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους ενάντια στα όπλα μας. Την απεργία, την οργάνωση και την αλληλεγγύη. Τα πράγματα αλλάζουν και θα τα αλλάξουμε, γιατί σήμερα μπορούμε και πρέπει να ζούμε καλύτερα σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Τεργεύει ο γίγαντας λαός, συνάδελφοι, και σπάει δεσμά και αλυσίδες. Σκλάβοι δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε. Το πλούτο που εμείς παράγουμε, εμείς θα το διαφεντάζουμε. Καλή δύναμη, καλή νίκη, συνάδελφοι!